ενός συμπολίτη μας το κτίριο, πολύ σημαντική. Ήταν η επένδυση του νοσοκομείου, ήταν η επένδυση του ΕΣΠΑ της Ευρώπης με έναν τρόπο, ήταν η συμπαράσταση της περιφέρειας που έβαλε το σανσέρ, τις σκάλες που ανεβήκατε, τις ανέβαιναν οι οκτοντάριδες άνθρωποι με τα φάρμακα προσπαθώντας. Και τώρα έχουμε το ασανσέρ που ήταν πραγματικά μια πρόσθετη συμπαράσταση της περιφέρειας και νομίζω ότι όταν τόσοι άνθρωποι βάζουν το καλό τους στο κομμάτι, θα βγει καλό κομμάτι και στη δουλειά. Είδατε συμπληρωματικότητα αυτή από την ιδιωτική πρωτοβουλία στον Ευεργέτη μέχρι την πολιτεία που κάνει απλά το χρέος της, δεν κάνει τίποτα παραπάνω. Η χρέωση του έργου της ενεργειακής αναβάθμισης του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Αγρινίου είναι κάτι το οποίο σημαίνει για μας μεγάλη ικανοποίηση και χαρά. Και αυτό γιατί ένα σημαντικό έργο και για το προσωπικό, αλλά και χιλιάδες ωφελούμενους ανθρώπους που έχουν ανάγκη τη συνδρομή του προσωπικού της ψυχικής υγείας, έχουν πλέον υπηρεσίες ποιότητας και επίπεδου, αλλά και φυσικά σε ένα περιβάλλον περιβαλλοντικά φιλικό, πλέον είναι πραγματικότητα με τη συνδρομή ευρωπαϊκών πόρων. Και αυτό αποδεικνύει ότι μεγάλη συνδρομή όχι μόνο της τοπικής αυτοδιοίκησης και του δεύτερου βαθμού, της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας δηλαδή, αλλά και του γεγονότος ότι και τα έργα αλλά και οι πόροι πηγαίνουν προς όφελος αυτών που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Είναι κάτι για το οποίο είμαστε πραγματικά περήφανοι. Είχαμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε και από το προσωπικό αλλά και από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια για το σημαντικό έργο που επιτελείται στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αγρινίου και φυσικά είμαστε περήφανοι που κάθε προσπάθεια στην οποία συνδράμουμε πιάνει πραγματικά τόπο. Βρεθήκαμε σήμερα εδώ στο Αγρίνιο, στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας, όπου με πόρους ΕΣΠΑ έγινε μια ενεργειακή αναβάθμιση του συγκεκριμένου κτηρίου που βρισκόμαστε και βεβαίως και με χρηματοδότηση της 6 Υγειονομικής Περιφέρειας ήρθε ο καινούργιος εξοπλισμός του Κέντρου Υγείας. Θεωρώ την ψυχική υγεία πολύ σημαντικό παράγοντα του τομέα υγείας και γι' αυτό δεν κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανάπτυξη της ψυχικής υγείας, για την ενίσχυσή της με ανθρώπινο δυναμικό και με στόχευση πάντα, ειδικά εδώ για το Αγρίνιο, την λειτουργία της ψυχιατρικής κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου. Κάτι που συνεργαζόμαστε γι' αυτό και με τον διοικητή, τον κύριο Σερασχέρη, αλλά και με την επιστημονική κοινότητα, γιατί η λειτουργία της ψυχιατρικής κλινικής εδώ στο Αγρίνιο είναι εκείνη η οποία μπορεί να δώσει ανάσα στα πολύ σημαντικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε σήμερα. Μου ετέθηκε ένα ζήτημα για τους ανθρώπους που απασχολούνται στην κινητή μονάδα της ψυχικής υγείας. Είχα την χαρά σήμερα να τους αναγγείλω ότι το Υπουργείο Υγείας προχωρά σε διάταξη, ούτως ώστε να υπάρξει παράταση των συμβάσεών τους μέχρι τέλος του χρόνου, κάτι το οποίο είναι αναγκαίο πρώτα απ' όλα για την κοινωνία και τους συμπολίτες μας, αλλά βεβαίως και για τους ίδιους τους εργαζόμενους.